Ο άτυχος βιοπαλαιστής πλακώθηκε από τον ευκάλυπτο, τον οποίο έκοβε μαζί με τον ξάδερφό του ακριβώς δίπλα από το γυμνάσιο Χαλανδρίτσας. Ήταν επαγγελματίας υλοτόμους και είχε κληθεί από το Δήμο να κόψει ένα τεράστιο κλαδί που στην κυριολεξία κρεμόταν πάνω από τα κεφάλια των μαθητών. Πλήρωσε όμως με τη ζωή του τη μοιραία απόφαση που πήρε τη στιγμή που ο κορμός του δέντρου έγειρε. Δεν κινήθηκε προς την αντίθετη πλευρά, με αποτέλεσμα το δέντρο να τον πετύχει και να τον σκοτώσει επί τόπου. Ήταν σε ώρα μη λειτουργία στο σχολείο το ατύχημα. Καλό είναι τέτοια ατυχήματα να αποφεύγονται. Τώρα από εκεί και πέρα έγινε ένα ατύχημα έξω από το σχολείο, με σκοπό βέβαια να κοπούν κάποια δέντρα, γιατί υπήρχαν επικινδυνότητα και για τους μαθητές. Αυτά τα δέντρα είναι ευκάλυπτοι και επειδή ήταν και ψηλά κιόλας και άκρως επικίνδυνα. Σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του. Προσπαθώντας να κόψει τον ευκάλυπτο, έπεσε ο κορμός του δέντρου και τον πλάκωσε. Προσπάθησε να κάνει ελιγμό, αλλά προς τη λάθος κατεύθυνση. Έκοβαν το δέντρο, ήταν δίπλα, δεν ήταν μέσα στο σχολείο, σε ένα διπλανό οικόπεδο, το οποίο έπρεπε να κοπεί. Είναι ένα ατύχημα εργατικό και όπου φτωχός και η μοίρα του, τι να κάνουμε. Τόσες φορές το παιδάκι, το είχαμε μαθητή, σχολείο, τι άλλο να πούμε. Υπήρχε η πιθανότητα βεβαίως οι αυξημένοι να πέσουν και στο σχολείο, στον παραλίο χώρο. Γι' αυτό το λόγο και βεβαίως και για άλλους λόγους, προφανώς πήραν τα μέτρα τους και έκοψαν τα δέντρα, αλλά βεβαίως η σύμπτωση, η συγκυρία δημιούργησε άσχημες παρενέργειες. Ο 39χρονος είχε μεταβεί πριν μία εβδομάδα και είχε κόψει ορισμένα κλαδιά. Ζήτησε όμως πίστοση χρόνου, καθώς έπρεπε να λάβει μέτρα ασφαλείας, μια και το εγχείρημα ήταν επικίνδυνο. Κάλεσε τον ξαδελφό του με ειδικό ανυψωτικό καλάθι, στο οποίο μπήκε και άρχισε σταδιακά το κόψιμο των κλαδιών. Στην πορεία, ο άτυχος Δημήτρης κατέβηκε και κάθισε σε μία μάντρα για να κόψει τον κορμό. Το υπόλοιπο τμήμα του δέντρου ήταν στερεωμένο με ημάντα, ο οποίος είχε συνδεθεί με το ανυψωτικό μηχάνημα. Ξαφνικά, κατά το κόψιμο, ο κορμός αναπήδησε και τότε ο 39χρονος ενστικτοδός άφησε το αλυσοπρίονο που κρατούσε και κινήθηκε σε λάθος κατεύθυνση. Προς την πλευρά του η μάντα θεωρούσε ότι στο μαντρότυχο δεν θα μπορούσε να κινηθεί με άνεση και θα εγκλωβιζόταν. Και εκεί συνέβη το μοιραίο.